Σήμερα θα κάνουμε μια τάρτα. Λέγεται και τάρταton. Λοιπόν, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Τι είναι το τάρταton? Στα ελληνικά τη λέμε τάρταten. Σημαίνει δηλαδή ανάποδη τάρτα. Θα ψηθεί ανάποδα. Αναποδογυρισμένη μιλόπιτα, ναι, δηλαδή. Ναι, πες το και έτσι. Εύκολα υλικά, θα χρειαστούμε μήλα, ρε παιδί μου. Και σήμερα θα την κάνουμε με σφολιάτα του εμπορίου. Δηλαδή θα πάμε και θα πάρουμε σφολιάτα από ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ για να σας τη δείξω. Αυτή που έχω φέρει εγώ έτοιμη, ναι, είναι με σφολιάτα χειροποίητη. Κάποια στιγμή θα κάνουμε και εδώ σφολιάτα και κρουασάν να δείξουμε στον κόσμο πώς γίνεται αυτή η δύσκολη διαδικασία. Και θα καταλάβετε πόσο πιο νόστιμο είναι ένα προϊόν όταν το κάνετε μόνοι σας. Αυτή την διαφορά σίγουρα οι δικές μας εδώ οι τηλεθεάτρες, ναι, την γνωρίζουν, γιατί ενδεχομένως να έχουν φτιάξει και οι ίδιες στο σπίτι. Εγώ, όπως ξέρω, είναι μια ταλαιπωρία όλο αυτό. Βέβαια, αξίζει στο τέλος, αλλά για εμάς τις νεότερες, καλό θα ήταν να μας δείξεις τον τρόπο μέσα σε 20 λεπτά, δεν ξέρω πόσα χρειάζεται, για να μπορούμε να την αξιοποιήσουμε. Παρ' όλα αυτά και το εμπόριο μια χαρά κάνει τη δουλειά του, να μην στεναχωριόμαστε, να μην μας στρεσάρει τώρα και αυτό με στην καθημερινότητα. Όχι, ρε παιδί μου, θα την κάνουμε τη δουλειά μας. Μια φορά για να δουν και οι νοικοκυρίες και οι νοικοκύριες πώς φτιάχνετε. Λοιπόν, τελικά, ναι, θα χρειαστούμε μήλο, ζάχαρη κρυσταλλική, σφολιάτα, κανέλα, αυτά. Τα υλικά λοιπόν, της επιτυχίας δηλαδή. Είναι πολύ εύκολα υλικά. Για να ξεκινήσουμε, έχουμε βάλει μια κατσαρόλα επάνω στη φωτιά να κάψει καλά και σιγά σιγά πασπαλίζουμε τη ζάχαρη. Θα βάζουμε ζάχαρη σιγά σιγά. Ναι. Όταν αυτή η ζάχαρη αρχίζει, βλέπετε, εξαφανίζεται σιγά σιγά. Θα γίνει καραμέλα. Θα γίνει καραμέλα. Βάζουμε. Και καίει τούτο. Την επόμενη, ναι. Μην φοβάστε ότι δεν θα καθαρίσει ποτέ από την κατσαρόλα, γιατί η καραμέλα, μόλις βάλεις νερό και μαλακώσει, φεύγει αμέσως χωρίς να χρειάζεται τρίψιμο. Λοιπόν, βλέπετε σιγά σιγά λιώνει η ζάχαρη, γίνεται καραμέλα, προσθέτω και την υπόλοιπη. Το μαλλί της γριάς βάζω... μυρίζει. Ναι, το μαλλί της γριάς είναι ένα μηχάνημα το οποίο καίει τη ζάχαρη και την πετάει έτσι με μεγάλη δύναμη και γίνεται το μαλλί. Ναι. Ναι. Λοιπόν, προσοχή πάρα πολύ στην καραμέλα, δεν σηκώνει έτσι μαγκές και άλλα διάφορα, γιατί αν πέσει επάνω σας... Έγκαυμα, τρίτου βαθμού πρέπει να είναι, ναι, αυτό. Και αρκετά η καραμέλα. Λοιπόν, ωραία, ακόμα λίγο ζάχαρη. Δεν θέλουμε να βάλουμε τη ζάχαρη όλη μαζί, διότι αν βάλεις όλη μαζί τη ζάχαρη, θα χρειαστεί να βάλεις ένα σκεύος για να τα ανακατεύεις και θα κολλήσει όλο πάνω στο σκεύος. Οπότε θα χάσουμε το μισό... Ναι. Μείγμα από αυτό που θα φτιάξουμε. Γενικά, προσοχή όταν κάνουμε καραμέλα, να μην είναι τα μικρά παιδιά μπροστά, να μην παρατραβήξουν καμιά κατσαρόλα, έχει δει πάνω τους. Ναι. Και καλό θα είναι όταν κάνουμε πράγματα τα οποία καίνε πολύ, όπως όταν τηγανίζουμε ή όταν κάνουμε καραμέλα, να είναι στο μέσα, στο μάτι το οποίο είναι προς τον τοίχο, προς τη μέσα πλευρά. Λοιπόν, έτοιμη. Τι κάνουμε τώρα, κλείνουμε τη φωτιά. Όσο αφήνουμε εδώ την καραμέλα, συνεχίζει και καίγεται και θα πικρίσει. Η καραμέλα είναι ζάχαρη η οποία πικρίζει, δεν είναι γλυκιά, αλλά πικρίζει ελεγχόμενα μέχρι με κάποιο σημείο. Γι' αυτό αρέσει σε όλους η καραμέλα. Ναι. Ξέρεις κανέναν που δεν αγαπάει την καραμέλα. Έχεις δίκιο. Θα φτιάξουμε 4 κουμπιά. 1. Α, θα βρίσκεται στην 2. Κορυφή τώρα η καραμέλα. Θα δεις. 3. 4. Έξυπνο το κόλπο. Θα κάνουμε άλλα 4. Δεν πειράζει. Όσα σου βγουν. Θα δεις γιατί. Θα βάλουμε μια καραμέλα στον πάτο για να ψηθεί πάνω το μήλο και άλλη μια στη μέση για να πάρει και άλλη γεύση καραμέλα. Θα δεις τι εννοώ σε λιγάκι. Πώς του έρχονται αυτές οι φαϊνές ιδέες, μόνο ο ίδιος ξέρει. Λοιπόν, εδώ τώρα τι θα κάνουμε, θα βάλω κατευθείαν νερό μέσα. Εγώ δεν έχω βρει ακόμα που θέλω να υπάρχω στην κουζίνα, οπότε θα πηγαίνω μία από εδώ, μία από εκεί. Θα αποφασίσω. Δεν πειράζει. Όπου και να είσαι, είναι ωραία. Τι είμαι, δέντρο, είμαι να μην κουνιέμαι. Ναι, κουνήσου, κάνε τι θέλεις. Λοιπόν, αφήνουμε αυτά στην άκρη. Okay, είδαμε πώς κάνουμε την καραμέλα. Πάμε τώρα στα μήλα. Αυτό πότε μαύρισε, παιδιά, τώρα το καθάρισα. Ήθελα λίγο λεμονάκι. Λοιπόν, θα πάρουμε ένα μήλο, εδώ, το οποίο θα το ξεφλουδίσουμε, συγγνώμη. Έχεις προτίμηση στην ποικιλία, θέλεις να είναι γλυκό μήλο, να είναι ξινό μήλο, τι επιθυμείς. Δεν με πειράζει. Το ιδανικό θα ήταν να μπορέσω να πάρω 2-3 μήλα διαφορετικά, να το κόψω φέτες και να τα ανακατέψω, δηλαδή κάθε τάρτα θα έχει απ' όλα. Πολύ ωραία. Ναι. Και ένα ξινό μήλο και ένα κόκκινο. Και είναι αυτά τα κίτρινα που έτσι θυμίζουν και τα λένε και μπανανόμηλα. Μπανανόμηλα. Ναι, έτσι, μπανανόμηλα. Είναι κίτρινο καφέ. Ναι, είναι ωραία, ναι, αλλά όχι ότι στη γεύση θυμίζουν κάτι, στην όχι, όψη. Όχι, όχι, στην όψη, ναι. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Θα κόψουμε το κάτω μέρος, εδώ. Θα κόψουμε και το πάνω μέρος. Θα με βλέπετε τώρα κανιά νοικοκυρά. Για ένα, έχει πετάξει όλο το μήλο. Λοιπόν, τη μαμά μου. Ναι, ναι. Δεν βλέπεις, παιδί μου, πώς τα έχεις κάνει. Θα καθαρίζει. Λοιπόν. Εντάξει, τώρα εντάχει. Ναι. Στο σπίτι γίνεται θα το κόψουμε το μαχαίρι αυτό, δεν ξέρω γιατί το έχω, δεν το έχω πετάξει ακόμα. Δικές σου επιλογές είναι. Ξέρω, αυτά. Δεν κάνει για τίποτα. Θα το κόψουμε φέτες. Εδώ.
Ναι. Δεν μας νοιάζει αν είναι χοντρές οι λεπτές. Θέλουμε, ρε παιδί μου, να υπολογίζουμε ότι αυτό θα ψηθεί γύρω στα 20 λεπτά στο φούρνο, οπότε πρέπει το μήλο να μαλακώσει. Εντάξει, είναι πολύ χοντρό το μήλο. Τρώγεται τώρα, τι πειράζει. Ναι. Okay. Δεν είναι ότι μας ανησυχεί το να μείνει άψητο. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια έτσι εργαλεία τα οποία βγάζουν, ρε παιδί μου, τον πυρήνα. Εγώ βρήκα ένα πλαστικό το οποίο. Φαντασία να υπάρχει σε τούτη τη ζωή και όλα τα άλλα. Βρίσκονται, Θεμάκο. Πάμε στην άκρη. Ένα. Επίσης τώρα, έτσι που σε βλέπω να να παλεύω, τα χαρίζεις, ναι. Θέλω να σου πω ότι είδα μια πολύ ωραία συνταγή, δεν ξέρω αν σε ενδιαφέρει, ναι, που ήταν pancake μήλου. Με το υλικό που αξιοποιούμε για pancake, βουτάνε το μηλαράκι έτσι ακριβώς όπως το έχεις κόψει εσύ, και παίρνει έτσι σχήμα από pancake και είναι πολύ ωραίο. Σοβαρά. Αν σε ενδιαφέρει να μου το φτιάξει δηλαδή. Εντάξει, θα στο φτιάξω άμα θέλεις. Πάρα πολύ ωραία. Είναι παραγγελιά, ρε παιδί μου, τι ακριβώς. Ναι, στο περνάω υποσυνείδητα. Okay, δεν ξέρω τώρα αν πέρασε το μήνυμα, πέρασε το εξέλαβες. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα δούμε, έχουμε καθαρίσει 1, 2, 3, 4. Αυτά στην άκρη δεν μου αρέσουν γιατί έχουν μαγνήσει. Αυτά θα τα δουλέψουμε, δεν πειράζει. Κόβουμε και αυτό εδώ. Έλα, καλέ μου. Παναγία μου. Εγώ δεν έχω καταλάβει πώς θα μπορούσα να βοηθήσω σήμερα. Δεν κάνω τίποτα. Ωραία, άνοιξε φωλιάτα. Θα σου πω τι θα κάνεις. Ναι, μισό λεπτό. Δεν μου έχεις και καθαρό τον μπάγκο μου όπως τον θέλω. Τακτοποιημένο. Ο μπάγκος είναι καθαρός. Απλά έπεσαν οι σφολιάτες. Γενικά η σφολιάτα που πέσει θρηματίζει. Θέλει, και γίνεται... το καταλαβαίνω. Λοιπόν, ανοίγω. Λοιπόν. Να βοηθήσουμε εδώ. Λοιπόν, ελάτε να δείτε πώς έχει γίνει καραμέλα. Έχει παγώσει, σηκώνεται και έχει γίνει σαν ωραία πλακάκια. Κάνουμε στην άκρη. Κιόλας. Ναι, κρυώνει αμέσως. Κάνουμε στην άκρη. Τέλεια. Και θα φτιάξουμε 4 μιλόπιτες. Οπότε βάζουμε 4 κομμάτια καραμέλας εδώ. Τέλεια. Ναι. Έχουν όλα νόημα εδώ. 3-4 κομμάτια μήλο. Θα βάλουμε κανέλα. Η σφολιάτα έρχεται αργότερα, ε. Ναι, ναι. Κοίταμε πόσο κανέλα βάζει. Εδώ, άλλο ένα από εδώ. Τέλεια. Εντάξει, προς τη μήνυ σου όμως θα πω ότι δεν έχει πάρα πολύ ζάχαρη. Πέρα δηλαδή, αν εξαιρέσει ναι, την δεν καραμέλα. Έχει. Λοιπόν, παίρνουμε τα... το έχεις το απογειώσει. Εδώ. Κόβουμε ένα. Και αυτό είναι κουπάτι, είναι κανονικό ή έχεις πάρει τίποτα. Όχι, είναι κουπάτι. Είναι κουπάτι κανονικό. Κανονικότατο. Λοιπόν. Τέλεια. Βγάζουμε προσεκτικά και βάζουμε ανάποδα. Εδώ. Έλα. Τέλεια. Με τα χέρια μας το κλείνουμε. Ναι. Τι αρώμα, τι μυρωδιές. Γεια σου, Λευτέρη μου. Περίμενε, θα είμαι γρήγορη. Άμα λέω ένα. Με στρεσάρεις. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 160 βαθμούς, όχι παραπάνω για την σφολιάτα, και ψήνουμε περίπου στα 20 λεπτά. Πω. Τώρα θα γίνει. Αυτή είναι καραμελίτσα. Και το ξέρω, δεν αρχίζω, δεν δοκιμάζω, ξέρω. Λοιπόν, την έχω πατήσει. Τέλεια. Κάτσε λίγο. Τα ποδάκια τα έκανα. Μα περίμενε, άνθρωπέ μου, να το. Μα δεν σε. Με καταπιέζεις. Με καταπιέζει και Δανάη. Δεν με ενδιαφέρει εμένα αυτό. Εγώ θέλω να κάνω τη δουλειά μου σωστά. Είμαστε επαγγελματίες ή δεν. Κλείνουμε λίγο με το χέρι, να δώσουμε ένα ωραίο σχήμα και ψήνουμε κατευθείαν. Κάνουμε στην άκρη. Βουαλά. Και. Κοιτάξτε λίγο εδώ. Το γυρνάμε ανάποδα και βγάζουμε τη λαδόκολα που σκεφτόμαστε. Γίνει η αποκάλυψη. Και βλέπουμε η καραμέλα πώς είναι, που έχει λιώσει, έχει μαλακώσει το μήλο. Θα τρελαθώ. Τέλεια. Πού τα βλέπετε αυτά, δεν τα έχετε ξαναδεί αυτά, δεν τα έχετε ξαναδεί αυτά τα πράγματα. Τα ούτε τον, για όποιον δεν το έχετε ξαναδεί, δοκιμάστε τα. Μπορεί να γίνει με μπανάνα. Με αχλάδι. Μπορεί να γίνει με αχλάδι, με ανανά. Γενικά μπορεί να γίνει με όλα τα φρούτα, τα οποία δεν μπορεί να γίνει με φρούτα που έχουν πάρα πολλά νερά μέσα, όπως είναι οι φράουλες. Απειλόκαρπα κατά βάση. Ναι, σωστά. Εύκολο και γρήγορο, έτσι. Και πεντανόστιμο. Πεντανόστιμο θα σου πω τώρα, περίμενε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή εδώ η μερίδα δεν έχει θερμίδες. Cheers. Αυτό το κρατσανιστό της καραμέλας είναι όλη σου η επιτυχία. Ναι, θα είχαμε και ένα καφεδάκι τότε. Καλά θα ήταν, ναι. Και γαλατάκι να είχαμε. Φρεσκότατο. Είναι πεντανόστιμο. Γευστικό, λαχταριστό, φρούτο, ζάχαρη, όλα μαζί. Εγώ θα μπορούσα να το τρώω για πρωινό τώρα αυτό. Γιατί τέτοια είμαι. Πρωινό, βραδινό, μεσημεριανό. Δεκατιανό. Εντοπίστε τη συνταγή στο YouTube, φίλες και φίλοι. Φιλάκια. Πάμε σε break. Ευχαριστούμε. Τα λέμε την Παρασκευή. Τι θα φάμε. Ξέρω εγώ. Θα δούμε. Γεια σας. Δεν έχω σκεφτεί ακόμα. Γεια.